γενικότερα πώς βλέπουν την μουσική πλέον? Γιατί είναι 20 χρόνια τώρα, είναι μέσα στο χώρο της μουσικής. Έχει αλλάξει και η μου. Καλά, η μουσική έχει αλλάξει, το ξέρουμε και το βλέπουμε ούτως ή άλλως. Η όραξή τους εννοείς. Ε? Η όραξή τους ανάλλαξε. Ναι, ναι, ναι. Ή αν έχουν αλλάξει και τα ακούσματά τους ή αυτά που βάζουν και μέσα στα τραγούδια τους. Do you feel the same about playing music after all these years? Yeah. Do you have the same energy and the same, you know? I'd say more, probably. Yeah. You know, as time goes on, you want to achieve more. So, more than 10 years ago. You still get that same excitement, that same buzz. Every gig when you go on stage, you still get that real excitement of, like, nerves and everything, you know. So, it's like a hunger. Yeah, it's always there. Νιώθουν, λέει, το ίδιο και περνώντας τα χρόνια θέλουν να ζήσουν και να πετύχουν ακόμα περισσότερα. Και ο Kevin λέει επίσης ότι έχει ακόμα την ίδια όρεξη να ανέβει πάνω στη σκηνή για να παίξει κάθε βράδυ. Αυτό είναι προφανώς που το. Σαν μια πείνα μας την χαρακτήρισαν. Έτσι. Μια πείνα που θέλει να την. Η μουσική, αλήθεια, το πιο ρέσαι και εσύ από τη δική σου εκτίμηση έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή έχει δεχτεί επιρροές και από άλλες μουσικές ή και οι ίδιοι τους πώς το βλέπουν αυτό? Να μιλήσω εγώ πρώτα σαν οπαδός ή να τους ρωτήσω? Καταρχήν, εσύ σαν οπαδός, σαν φανατικός, σαν επικεφαλής των φανς κιόλας. Εγώ νομίζω ότι είναι μια τεράστια μπάντα, πάντα μιλώντας προσωπικά, η οποία με έναν καλύτερο μάνατζερ στην Αγγλία θα έχει φτάσει σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα δημοτικότητας. Θα έπρεπε να τους βλέπουμε βασικά τους πιο ωραίες συνέχεια στο MTV. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν εξωτερικό, είχα δει κάποια βίντεο του στο MTV λίγες φορές συγκριτικά με άλλους λιγότερο ταλαντούχους. Αυτό που σου χαρακτηρίζει είναι η ποιότητά τους. Δεν πιστεύω ότι έχουν. This is your fifth album, isn't it? Yes. Yeah. Μέσα σε αυτά τα 5 album που έχουν, δεν έχουν έστω και μισό τραγούδι το οποίο θα πεις ότι δεν αξίζει να το ακούσω ή το βάλανε απλά για να γεμίσουν ένα filler. Είναι καταπληκτική μουσική όλοι τους. Έχουν λυρισμό, έχουν πολύ ωραίες κιθάρες, είναι δεμένοι, βγάζουν ψυχεδέλεια και συνέστημα. Επομένως, δεν είναι. Εμένα με ακουμπάνε πάρα πολύ. Αν άλλαξε η μουσική τους μέσα στα χρόνια. Αλλάζει, δοκιμάζουν, απλά κρατάνε αυτό το χαρακτηριστικό ήχο στις κιθάρες και στη φωνή που σε ακούμπησε την πρώτη φορά. Έχουν δηλαδή λίγο αυτό το μελόδραμα που δεν το αφαιρούν ποτέ. Και έχει βάθος η μουσική τους, έχει μια έκταση μεγάλη. Δεν είναι κάτι το οποίο ένα άλμπουμ θα το ακούσει μια φορά και θα πεις τελειώσαμε με αυτή την πάντα. Είναι μια κατάσταση εξέλιξη την οποία ανακαλύπτεις διαρκώς. Εγώ, επειδή παίζουμε και αυτές τις μέρες μαζί τους, ξαναγύρισα στα πρώτα βήματα της δισκογραφίας τους και ανακαλύπτω πάλι τραγούδια και σημεία. So she asked me about your music, if you had any more influences the last years than your beginning. And what do you think of the scenes right now, the styles of music? What are your influences? Influences initially came from Manchester, really. Manchester, the whole feel of the city and the dark industrial side of that. Οι επιρροές σου, λέει, ξεκινήσανε από το vibe που βγάζει η πόλη του Manchester, από όπου κατάγονται και όπου ζουν, από το βιομηχανικό περιβάλλον και από την ψυχρή και σκοτεινή πλευρά της πόλης τους. And certain bands that came out years before us were like Joy Division. You know, then you had the Stone Roses, Happy Mondays, James, the Smiths. Οι επιρροές τους είναι πολύ γνωστοί σε όλους. Joy Division, Happy Mondays, Stone Roses, James. The standard was already very high, so you have to keep that standard up. You've got a responsibility. Ήταν, λέει, πολύ ψηλά τα standards των συγκροτημάτων που υπήρχαν εκεί πέρα σε ποιότητα και έπρεπε να κρατηθούν και αυτοί έτσι, σε ένα επίπεδο. Ουσιαστικά, όταν παίζεις με πολύ καλούς παίχτες, γίνεσαι καλός. Έτσι δεν είναι? Νομίζω πως να έτσι είναι. Έτσι αναπτύσσεται κάπως η ιστορία. Γι' αυτό ένας μουσικός είναι πολύ τυχερός αν πάει στους Eurasus, παρότι αν πάει σε μια μπάντα η οποία μόλις δημιουργήθηκε. Έχει να κάνει με την πείρα, έχει να κάνει με την επίδραση, με τις επιρροές. Και γι' αυτό ίσως και εμείς δεν αναπτυχθήκαμε τόσα χρόνια στο ξενόγλωσσο, επειδή έχουμε να κάνουμε όλο αυτό το δισκομπούζικο, το απαράδεκτο, που μας έχει κάνει. Δεν ξέρω. Μας έχει κάνει αυτό το παρακμιακό κράτος που είμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έλλειψη κουλτούρας, έλλειψη της παιδείας και του επίπεδου στη μουσική. Το θεωρώ απαράδεκτο. Κάποιοι διασκεδάζουν με αυτό, αλλά εγώ προσωπικά, για να πω τη γνώμη μου, μην πηγαίνετε στα μπουζούκια. Ή μάλλον πηγαίνετε στα μπουζούκια που παίζουν κανονική μουσική. Όχι, ξέρω, αυτό το σκυλάδικο, το απαράδεκτο. Εγώ θέλω λίγο να ακούσουμε κάτι από τους Pearsons, έτσι για να τους βάλουμε και τον κόσμο στο κλίμα.
να ξέρουν και να υπενθυμίσουν, γιατί θα επιστρέψουμε, τώρα θα ακούσουμε τραγούδι και θα επιστρέψουμε, ότι απόψε το βράδυ παίζουν στη Δράμα, αύριο παίζουν στην Ξάνθη και την Κυριακή παίζουν στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα στο Νότο Stage. Στις δύο αυτές εκδηλώσεις, δηλαδή σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη, θα κάνουν το άνοιγμα η Ink, έτσι η δική μας. Να δούμε λίγο ένα βίντεο από τους Pure Essence και επιστρέφουμε. Someone else just took my place.